Γεια σας, τι κάνετε, Άρζ εδώ και καλώς ορίσατε στο 20ο επεισόδιο του FIFA 23 Career Mode εδώ με την Chelsea. Ναι, είναι γεγονός, 20 επεισόδια σε αυτό το career, τα 20ήσαμε, δεν ξέρω πώς θα το έλεγε κανείς, αλλά ναι, είναι αλήθεια, χτυπήσαμε την 20άρα, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη τη στήριξη που έχετε δείξει σε αυτή τη σειρά και πάμε για ακόμα περισσότερα, γιατί όχι, άμα η σειρά συνεχίσει περισσότερο, να πάμε και για τα 50. Είμαστε στο τελευταίο επεισόδιο της μεταγραφικής περίοδου. Το προηγούμενο επεισόδιο από θέμα μεταγραφών ήταν ήρεμο, αλλά είχαμε τα πρώτα μας ματσάκια και είδαμε την ομάδα μας εν δράση. Χάσαμε δυστυχώς το Super Cup Ευρώπης, αλλά φέραμε μια αρκετά τίμια ισοπαλία εναντίον της Liverpool μέσα στο Anfield. Ξεκινώντας με μεταγραφές, σήμερα είχα σκοπό να κινηθώ για τον Yunus Musa. Είναι right mid 77, overall 20 χρόνια από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τον είχα σκεφτεί από την προηγούμενη σεζόν και δεν κατάφερα να τον πάρω για το objective, δεν ήθελε να έρθει. Ο Μούσα μου φαίνεται περιπτωσάρα παίχτη, θα τον έκανα convert σε CM όπως παίζει στην πραγματικότητα με Εθνική Αμερικής και Βαλένθια. Παρ' όλα αυτά είδα ότι και αυτόν τον έχει τσιμπήσει η Λέστερ, η οποία έχει αφηνιάσει φέτος και παίρνει τον ένα παίχτη μετά τον άλλον. Καθώς τσέκαρα για τον Μούσα βέβαια, είδα ότι υπάρχει και ο Γκούντογαν και τον έβαλα στην μεταγραφική μου λίστα. Είναι free agent. Το συμβόλαιο του έλεγε στο τέλος της σεζόν και η City τον άφησε να φύγει. Ξέρω ότι έχουμε πολλούς παίκτες, ξέρω ότι ακόμα δεν έχουμε πουλήσει τον Ζορζίνιο, ξέρω ότι το σημερινό επεισόδιο είναι το επεισόδιο που θα πάρουμε τη μεγάλη απόφαση αν θα πάρουμε κάποιον world class half, είτε τον Bellingham, είτε τον Milinkovic-Savic, είτε τον De Jong, αλλά δεν μπορούσα να αφήσω τέτοια ευκαιρία. Για μία σεζόν, ο Γερμανός slash Τούρκος half, πρώην half τη City πλέον θα έρθει στο Stamford Bridge, θα μας παρέχει τις υπηρεσίες του και θα βοηθήσει όντας μια πάρα πολύ καλή backup περίπτωση. Είναι ένας σπουδαίος παίκτης, σπουδαίος scorer, είναι εγκληματικά υποτιμημένος και στην πραγματικότητα και από ό,τι βλέπω στο παιχνίδι για να τον αφήσει η City ελεύθερο. Και άμα θυμάστε, ο Γκούντογαν ήταν αυτός που σκόραρε 2 γκολ πέρυσι εναντίον μας στο δεύτερο μάτς με τη City στο πρωτάθλημα. Πάμε για τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος όμως τώρα, που ελπίζουμε να ξεφύγουμε από τα ισόπαλα σκορ. Παίζουμε εναντίον της υπερενισχυμένης Λέστερ. Ο Ρέινα, ο Τζιοβάνι Ρέινα από την Αμερική, πρώην παίκτης της Dortmund, είναι στην 11η. Ακόμα ένα μεγάλο star που έχουν στην 11η είναι ο έτερος Αμερικανός Yunus Musa και έχουν και στην άμυνα τον Mendy της Real Madrid που αποκτήσανε και ξεκινάνε πάρα πολύ δυναμικά. Στο 13ο λεπτό η μπάλα βρίσκει τον Jamie Vardy, κάνει ένα shoot με τη μία στο οριζόντιο δοκάρι και είναι goal. Το goal decision system μας λέει ότι ήταν μέσα, δεν το χρειαζόμασταν, είναι αλήθεια, ήταν ξεκάθαρο. Ένα πάρα πολύ ωραίο goal από τον Vardy, μια πάρα πολύ καλή εκκίνηση από την Leicester, η οποία νομίζω ότι σκοπός της, δεν ξέρω αν το παραδέχονται ή όχι, αλλά μπορεί να είναι και το top 4. Έχουν μια φανταστική ομάδα, μα θυμάστε προσπάθησαν να πάρουν και τον Davis, δεν τον αφήσαμε. Θα συζητήσουμε για αυτές τις παρεμβάσεις που κάνω σε λίγο. Και επιστρέφουμε στις φάσεις. Εμείς προσπαθούμε εδώ με κάποια μακρινά σου. Δεν μπορούμε να τρυπήσουμε πολύ καλά την άμυνά τους. Ο Σογιούντσου, ο Τούρκος, είναι καλός. Το οποίο δεν το έχει συνηθίσει τα τελευταία 2 χρόνια στην πραγματικότητα. Αλλά σήμερα σε αυτό το μάτς είναι αρκετά καλός και δεν έχουμε καταφέρει να βρούμε διόδους μέσα στην άμυνα. Δεν θα κάνουμε αλλαγές. Θα αλλάξουμε λίγο το σχηματισμό. Θα βάλουμε το Havertz να παίξει στα δεξιά. Θέλω πολύ να δω το αριστερό πόδι του Havertz πώς μπορεί να δουλέψει αν παίξει ως inverted δεύτερος επιθετικός. Και θα βάλω τον Εγκουκού στο κέντρο της επιθετικής μας λειτουργίας ως επιθετικό half για να περνάνε οι κινήσεις μας από αυτόν. Η Leicester πάει να απειλήσει εδώ πέρα και βγαίνει γρήγορα ο Mendy και μαζεύει από τον άλλον Mendy και πετάει την μπάλα μπροστά για να δούμε αν μπορεί να ξεκινήσει μια καλή αντεπίθεση εδώ. Στο 52ο λεπτό παίρνουμε τώρα η μπάλα, είναι στο Cristiano Ronaldo, ανεβαίνει ο Havertz, ο Ronaldo συνεχίζει στα άκρα, πιέζεται τον Καστάνια αλλά δεν έχει πρόβλημα ο Πορτογάλος. Την πετάει, δεν θα βγει. Από τον Βέστεγκαρ πρέπει να πει, όταν είναι συγγνώμη. Πάει να διώξει την μπάλα η Λέστερ. Η Τσέλσι ξαναπαίρνει με το Ράις. Havertz έχει το overlap του Ρις Τζέιμς. Τζέιμς ανεβαίνει. Κάθε την πάση για τον Εγκουκού. Εγκουκού πάει να μπει μέσα. Σογιούντσου είναι εκεί και κόβει. Έχει γίνει φάουλ. Όμως. Και αλλαγή. Αλλαγή για τη Λέστερ. Θα μπει ο Πράιτ. Θα βγει ο Πράιτ. Θα μπει ο Αουάρ. Αν είναι δυνατόν. Έχουν πάρει και τον Αουάρ. Εντάξει. Ρέινα, Αουάρ. Η Leicester δεν έχει αφήσει κανένα σε ησυχία. Ρονάλντο είναι εκτελεστή φάουλ. Για να δούμε αν μπορούμε να απειλήσουμε από ένα στημένο τουλάχιστον. Χριστιάνο Ρονάλντο. Θα πάμε με το εξωτερικό. Και δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ο Ward το πιάνει και αυτό και εκτελεί ελεύθερο. Αλλαγή τώρα για τη Leicester. Ξανά θα βγάλει το Yunus Musa. Μπαίνει ο Harvey Barnes. Ένα από τα αστέρια τη προηγούμενη σεζόν. Πρώτο σε assist σε όλο το πρωτάθλημα ήταν ο Βρετανό. Παίρνει τη συμμετοχή του τώρα. Το σουτ το κάρι. Αουάρ πήγε να απειλήσει λίγο αφού μπήκε. Η μπάλα βρίσκει το κάθε δοκάρι. Η Τσέλσι παραμένει ζωντανή. Η κατοχή δεν έχει τελειώσει. Ο Ρέινα θα σουτάρει. Κοντράρει πάνω στο Σενεγαλέζο. Κουλιμπαλί την στέλνει. Κόρνερ και θα έχουμε αλλαγή για την Τσέλσι. Θα μπει ο Πούλησιτς και αλλαγή και για την Λέστερ ακόμα μία. Μπαίνει ο Τζέιμς Ντάστιν. Θα βγει ο Καστάνια. Το 1-0 παραμένει.
Και να, εδώ τώρα θα ολοκληρωθεί η αλλαγή της Chelsea. Βγαίνει ο Sterling που δεν έχει κάνει το καλύτερο μάτς στην καριέρα του και θα μπει ο Christian Pulisic. Corner. Τελείω Ρέινα. Ο Μπάνς πάει να μπει προς τα μέσα. Πατάει η περιοχή. Βάρντι πίσω για τον... Δεν είναι ποιος ήτανε. Δεν θα βγει όμως φάση. Τέτα τέτα. Ουάρ. Μεντί είναι πάλι εκεί. Μεντί. Ακόμα μια μέρα που κάνει σπουδαία εμφάνιση σαν Γαλέζος. Εν κουκού. Ριτζέιμς. Για τον Πούλησης. Εκτός ισορροπίας. 1-1 στο 77. Χρυσή αλλαγή από τον Γκράχαμ Πότερ. Κρίστιαν Πούλησης. Δίνει ελπίδες στην Τζέλσι. Επιτέλους, παρότι ήμασταν πίσω στο σκορ, δεν καταφέραμε σε κανένα σημείο του αγώνα να είμαστε εμείς η ομάδα που πιέζει ξεκάθαρα. Μερικές σπουδαίες αμυντικές προσπάθειες του Κουλιμπαλί και μερικές πολύ καλές αποκρούσεις του Μεντί μας κρατήσανε μες στον αγώνα. Και χρειάστηκε ένα πολύ καλό τελείωμα του Πουλίσικ για να ολοκληρωθεί η επαναφορά μας μέσα στο μάτς. 1-1. Μας καθυστερήσει 4 ολόκληρα λεπτά έχουν δώσει για να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ο Χάβερτς την κάνει εδώ το Βέστεγκαρντ. Αουάρ. Στον Βάρντι δεν νομίζω να προλάβει να βγάλει φάση. Λέστερ Γκίντνερ θα σηκώσει. Όχι, θα τη δώσει. Θα δώσει μια τελευταία φάση στη Λέστερ. Για να δούμε. Μην έχουμε δράματα. Φοφανά θα κάνει το τάκλιν. Θυσιάζεται. Εννοείται θα δει την κίτρινη κάρτα. Πεντακάθαρα. Και ζητάνε κάτι παραπάνω οι παίκτες της Λέστερ. Εντάξει, ήταν κίτρινη. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ήταν ένα κακό φάουλ. Άμα ήταν σε άλλο σημείο του γηπέδου θα μπορούσε να είναι και κόκκινη. Λίγο πιο μπροστά να ήταν ο Μπάνς. Λίγο πιο πολύ να κοίταγε το τέρμα. Αλλά ήταν αρκετά πλάκια. Θα εκτελέσει ο Βάρντι. Θα πεταχτεί ο Ρονάλντο και θα διώξει. Για να δούμε αν θα τελειώσει τη φάση ο Τροσάρντ. Ναι. Τέλος. Τέλος αγώνα 1-1. Δεύτερη συνεχόμενη ισοπαλία. Εκτός έδρας κι αυτό. Δεν κρατάμε πάλι clean sheet. Η άμυνα μας έχει βελτιωθεί σαφέστατα σχέση με τον προηγούμενο αγώνα. Αλλά και πάλι δεν είναι ιδανικό σενάριο αυτό. Πάμε λοιπόν να επιστρέψουμε στα μεταγραφικά. Πάμε και κοιτάμε τον Bellingham. Σας είχαμε πει στο προηγούμενο επεισόδιο τον θέλει η Dortmund. Η Juventus, συγγνώμη, προφανώς τον θέλει η Dortmund. Παρ' όλα αυτά, οι διαπραγματεύσεις είναι ακόμα ongoing. Δεν έχουν συμφωνήσει ακόμα οι δύο ομάδες, οπότε δεν υπάρχει λόγος να αγχωθούμε. Πουλήσαμε επιτέλους και τον Παπά Ραχμάν. Έφυγε. Να είναι καλά. Καλά τα πήγε στον Πάο και εμείς δεν τον θέλουμε άλλο. Έρχεται και το scout report για τον Αμίν Χαρίτ. Ο 26χρονος είναι ένας παίκτης που είχαμε σκεφτεί. Που είχα σκεφτεί εγώ off camera να αποκτήσω ως backup στα extreme γιατί είχε κάνει μια φανταστική σεζόν με τη Μάρσεϊ για σε τελικό τσουλού. Αλλά 26 χρονών, 76 overall, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος και είναι απαραίτητο να κινηθούμε γι' αυτόν. Ξανατσεκάρουμε μια στον Bellingham, ακόμα ongoing οι διαπραγματεύσεις. Καθώς λοιπόν περιμένουμε να δούμε τι θα συμφωνήσει η Juventus με την Dortmund, πάμε να ενισχυθούμε λίγο σε ό,τι αφορά τα της Ακαδημίας. Προσλαμβάνουμε επιτέλους ένα νέο scouter με 5 αστέρια judgment και αυτός Άγγλος και θα στήσουμε το scouting network μας για την υπόλοιπη σεζόν. Θα βάλουμε λοιπόν scouter στην Αγγλία, θα βάλουμε έναν scouter. Πού να τον βάλουμε τον άλλον? Βάλουμε Πορτογαλία, τον βάλω Πορτογαλία τον άλλον. Βάζουμε λοιπόν ένα στην Αγγλία, ένα στην Πορτογαλία και ένα τελευταίο να πάει προς Λατινική Αμερική μεριά και θα αρχίσουμε να κάνουμε scout Βραζιλιάνους αστέρες, μελλοντικούς αστέρες του ποδοσφαίρου. Και τώρα για κάποιο λόγο, περίπου μια εβδομάδα αφού τον υπογράψαμε, το game μου δείχνει το cutscene της εισόδου του Gundogan στη Chelsea. Αυτό έγινε λοιπόν, ο Gundogan ήρθε, ο Τσουκουμέκα φεύγει. Τα βρήκε με την Bradford και θα πάει να παίξει Championship. Ένας πολύ καλός δανεισμός για τον Τσουκουμέκα. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τον Harvey Vale και την Gent. Έρχεται η Arsenal για τον Trossard και έχουμε επιτέλους μεταγραφή για τον Jorginho Leno τη Leverkusen. Εντάξει, too much. Δεν υπάρχει λόγος να τον στείλουμε στη Leverkusen. Μου φαίνεται πολύ χαζή μεταγραφή. Και η Paris Saint-Germain θέλει τον Leao. Οκ, ακόμα ένας βασικός μας στόχος που τον θέλει αντίπαλη ομάδα. Θα ασχοληθούμε σε λίγο με αυτά όμως γιατί έχουμε την κλήρωση του Champions League. Για να δούμε σε τι όμιλο είμαστε. Είμαστε στο Group G. Θα το δούμε τώρα. Group G με Λειψία, Μπενφίκα και Άντερλεχτ. Αυτός λοιπόν θα είναι ο όμιλος της Chelsea για τη φετινή σεζόν του Champions League. Ξανααντιμετωπίζουμε τη Λειψία που μας κέρδισε στον τελικό του Super Cup. Ένα σχετικά δύσκολος όμιλος και η Λειψία και η Μπενφίκα θα είναι δύσκολα παιχνίδια. Νομίζω ότι είμαστε πιο χαλαροί με την Arsenal. Και πάμε πάλι πίσω τώρα στα μεταγραφικά. Ο Μάρι Χάντσισον ήρθε πρώτα στη δανεισμό από την Μπράγκα και θα τη δεχτούμε. Και επιτέλους προσέφερα νέο συμβόλαιο στον Γκάλουμ Χάτσον-Οντόι και μετά τον έβαλα loan list. Jude Bellingham. Dortmund και Juventus τα βρήκανε. Η Paris θέλει το Leao, η Juventus θέλει το Bellingham. Μπορούμε να πάρουμε μόνο έναν από τους δύο. Δεν έχουμε αρκετά λεφτά. Δεν μπορούμε. Δεν έχουν φύγει οι παίκτες που θέλαμε να φύγουν όπως ο Aubameyang και ο Jorginho. Δεν έχουμε μαζέψει το απαραίτητο χρηματικό ποσό. Μπορούμε να κινηθούμε μόνο για έναν από τους δύο. Και αποφάσισα ότι δεν μπορώ να αφήσω τον Bellingham να πάει στη Juventus. Τον θέλετε εσείς πάρα πολύ. Τον θέλω και εγώ πάρα πολύ. Είναι το υγρό όνειρο κάθε οπαδού της Chelsea και στην πραγματικότητα και νομίζω και σε αυτό το career. Jude Bellingham λοιπόν θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τον φέρουμε. Ζήτησε Ronaldo αρχικά η Dortmund.
too much, θα πω εγώ. Δεν είναι ο Ρονάλντο. Έχει μια τελευταία καλή σεζόν στην Τζέλσι και είναι η φετινή. Θα δώσουμε 18 εκατομμύρια αξία. Το Ιερεμπερικό Μπαμεγιάν ξύνει 80 εκατομμύρια. Δεν ψήνεται η Ντόρτμουντ να έχει επανασύνδεση με τον Καμπονέζο. Και θα κάνουμε μια προσπάθεια στα 90, για να δούμε. 90 καθαρά θα τα δεχτούν. Νομίζω κάπου τόσο έχει δώσει και η Γιουβέντους. Θέλουν λίγο χρόνο. Ανησυχητικό αυτό. Η Ντόρτμουντ ζητάει λίγο χρόνο να το σκεφτεί. Το οποίο σημαίνει ότι η Γιουβέντους θα έχει 1-2 μέρες ολόκληρες. Νομίζω δεν θα μπορούμε να κάνουμε τίποτα να διαπραγματευτεί πλήρως με τον Τζουντ Μπέλιγχαμ. Θα έχει 1-2 μέρες που, αν προλάβει η Γιουβέντους, θα καταφέρει να τον πάρει για αυτήν. Έχουμε λοιπόν 2 μέρες αναμένα κάρβουνα, 2 μέρες αγωνίας. Να περιμένουμε να έρθει να μας απαντήσει η Ντόρτμουντ, να δούμε αν μπορούμε να τον πάρουμε. Ο Harvey Vail βλέπετε ότι ολοκλήρωσε το δανεισμό του και θα πάει στην Gent. Έχουμε και loan agreement για τον Campbell. Καλό αυτό. Και ακόμα μια πρόταση για τον Jorginho. Για να δούμε. Τον ζητάει η Seville και μας δίνει τον Ocampos και 30 εκατομμύρια. Και αυτή η μεταγραφή μου φαίνεται λίγο περίεργη. Δεν θα δεχτώ αυτή την πρόταση. Περιμένω κάποια πρόταση από ιταλικές ομάδες για τον Jorginho. Εντάξει, δεν έχει παίξει πολύ καλά, αλλά έχει προσφέρει πολλά στην Chelsea. Θέλω απλά να τον ξαποστείλω. Όπως και να έχει, όταν ο ένας μέσος δεν φεύγει, ο άλλος μέσος μάλλον έρχεται. Τα έχουμε βρει. Με την Dortmund στα 90 εκατομμύρια καθαρά. Και βλέπετε ότι η Juventus ακόμα διαπραγματεύεται με τον Jude Bellingham. Δεν τα έχουν βρει ακόμα. Λογικά ο Άγγλος περιμένει να δει τι έχει να του προσφέρει η Chelsea. Το οποίο είναι καλό για μας. Σημαίνει ότι θέλει να γυρίσει στην Αγγλία, ότι θέλει να παίξει στην Premier League. Οπότε λοιπόν, καθόμαστε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Τεράστια μεταγραφή ο Κοκκού σίγουρα. Τεράστια μεταγραφή ο Declan Rice. Έχουμε κάνει γερές προσθήκες. Αλλά αν έρθει ο Jude Bellingham, νομίζω ότι αυτή θα είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή τη σεζόν. Λίγα λεφτά ζητάει, 90 χιλιάρικα. Και νομίζω ότι συμφωνήσαμε. Jude Bellingham, μεγαλύτερη star του παγκοσμίου ποδοσφαίρου αυτή τη στιγμή κατά των 21 ετών για μένα. Καλώς όρισες στη Chelsea. Είναι γεγονός. Μια γιγάντια μεταγραφή μόλις πραγματοποιήθηκε. Είναι γεγονός λοιπόν. Jude Bellingham είναι στη Chelsea. Είχα πει ότι δεν ξέρω, ότι ίσως είναι λίγο too much, ότι θέλουμε λίγο να ξεσκαρτάρουμε λίγο το κέντρο, να δούμε κάποια πράγματα πριν έρθει και άλλος παίχτης για τα half. Αλλά ο Bellingham είναι ο Bellingham και αρχίζω πλέον και εγώ και ενθουσιάζομαι. Κάνατε πολύ καλά που επιμείνατε σε αυτή τη μεταγραφή και έρχεται ένας σπουδαίος αστέρας στην Chelsea. Ετοιμαζόμαστε όμως για το επόμενο παιχνίδι με την Burnley. Πρώτη φορά φέτος παίζουμε στο Stamford Bridge. Παρότι ο Bellingham ήρθε, εννοείται ότι δεν είναι έτοιμος να ξεκινήσει βασικός σήμερα. Πάτησε Λονδίνο, θα είναι στις κερκίδες του Stamford Bridge, στις εξέδρες του Stamford Bridge να παρακολουθήσει τη νέα του ομάδα. Σήμερα ένα άλλο half που αποκτήσαμε στην αρχή του επεισοδίου, κάνει ντεπούντο. Ο Ιλκάι Γκούντογαν ξεκινάει βασικός, θα τον ρίξω βασικός στο μας με την Burnley, να τον δοκιμάσουμε κι αυτόν. Και θα πάμε να παίξουμε με τους Claretts, ανεβήκανε ξανά στην πρώτη εθνική μετά από ένα χρόνο απουσίας. Και η Chelsea είναι έτοιμη να τους καλωσορίσει με τον καλύτερο τρόπο. Ρις Τζέιμς, μια ωραία κίνηση από τα δεξιά, σερβίρι Ενκουκού εκτελεί. 1-0 στο 17ο λεπτό η Chelsea μπαίνει μπροστά με τον Christopher Nkunku να σκοράρει το πρώτο του γκολ στην Premier League. Δεύτερο επίσημο του τέρμα με τα χρώματα της Chelsea. Σκόραρε και ενάντια της πρώην του ομάδας στο Super Cup. Και σήμερα επιστρέφει και ξανασκοράρει. Συστήνεται στο κοινό του Stamford Bridge με τον καλύτερο τρόπο σχεδόν από το σημείο του πέναλτι. Δεν μπορεί να αντιδράσει η άμυνα της Burnley και ούτε τερματοφυλακάς της. Και η Chelsea είναι ξανά, βασικά είναι για πρώτη φορά, μπροστά στο σκορ. Brownhill κρατάει, δεν έχει γίνει σχεδόν τίποτα σε όλο το μάτς. Είδατε ότι έκανε ένα cut μέχρι το 60 λεπτό. Κουλιμπαλί θα έρθει και θα κόψει, δεν μπορεί να διώξει όμως. Ο Τσουρλίνοφ είναι εκεί. Μπάλα είναι για τον Ροντρίγκες, ποδί σας ο Μεντί. Okay. Ποδίτσα στο Μεντί, Ροντρίγκες έρχεται, εκτελεί. Και με τη συμπλήρωση ακριβώς μια ώρα αγώνα, η Μπέρνλι είναι μπροστά. Σκόραρε ο Ενκουκού. Είχαμε μερικές ευκαιρίες, δεν τις εκμεταλλευτήκαμε και να που το πληρώνουμε. Η Μπέρνλι δεν είναι μπροστά. Η Μπέρνλι σοφαρίζει, αλλά ψυχολογικά είναι μπροστά. Το να βάζεις γκολ μετά από μία ώρα, ενώ το μάτς το έλεγχε η Τσέλσι, αλλάζει πάρα πολύ όλες τις δυναμικές και η Μπέρνλι αρχίζει. Βλέπετε, πρώτη φορά που αρχίζει και επιτίθεται διαρκώς. Αμέσως μετά τον γκολ της, ξανά στην επίθεση, Μπάστιεν! 2-1. Εντάξει. Αχ, αυτή η άμυνα. Έχουμε παίξει πάρα πολύ καλή άμυνα για πάρα πολλή ώρα και πρέπει να μου το χαλάσουν στο τέλος. Πρέπει να μου το χαλάσουν. Μία ώρα άντεξαν. Η Μπέρνλι πήρε το ψυχολογικό πλεονέκτημα, μπήκε και σκόραρε. Ο Γκράχαμ Πότερ πρέπει να κάνει κάποιες ρυθμίσεις στην ομάδα του αυτή τη στιγμή, δεν είναι η κατάσταση αυτή.
Κατευθείαν, τριπλή αλλαγή. Μπαίνει ο Τόνι, μπαίνει ο Κουκουρέγια, μπαίνει ο Κόβασιτς. Νέα πρόσωπα, φρέσκα πόδια, να δούμε αν μπορούν να προσφέρουν κάτι άλλο. Και να προσφέρουν κάτι άλλο, θα το δούμε σε λίγο γιατί. Τρεις συνεχόμενες φάσεις, τρία συνεχόμενα γκολ. Πάλι ο Μπάστιεν, δεύτερο γκολ για τον Μπάστιεν. Αυτός και ο Ροντρίγκες, τη σκόρερ της Μπένλι, 3-1. 3-1 σε διάστημα 10 λεπτών περίπου. Η Τσέλσι είναι έτοιμη να πατήσει. Για να δούμε αν ο Ενκουκού μπορεί να μας ξαναβάλει στο χάρτη. Ενκουκού 2-3. Δεύτερο γκολ για τον Γάλλο. Ο Ενκουκού, ο οποίος δυστυχώς εχθές στην προπόνηση της Γαλλίας τραυματίστηκε και θα χάσει το Μουντιάλ. Πάρα πολύ κρίμα. Ήμουν πολύ ενθουσιασμένος να τον δω. Ακούγεται ότι η Τσέλσι θα τον πάρει από τον Ιανουάριο κιόλας. Εδώ όμως μπαίνει. Σκοράρει. Δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Η Τσέλσι είναι πάλι μες στο ματιά. Δεν μπορούμε να πατήσουμε αμέσως. Τόνι κρατάει. Στον Χάβερτς. Χάβερτς εκτελέσει. 3-3. Πάμε παιδιά. Δεν θα πρέπει να πανηγυρίζω έτσι, θα πρέπει να χαιρόμαστε έτσι που ισοφαρίσαμε την Μπέρνλι μέσα στο Stamford Bridge, αλλά σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε τώρα. Ελέγχαμε το match απόλυτα μέχρι τη συμπλήρωση μιας ώρας. Ένα άρρωστο τέταρτο από την Μπέρνλι τους έφερε με 2 γκολ προβάδισμα. Απαντάμε και εμείς σχεδόν αμέσως. 3-3 αλλαγή, θα μπει ο Στέρλινγκ, θα βγει ο Ενκουκού. Είναι λίγο κουρασμένος, είναι αλήθεια, έχει προσφέρει τα μέγιστα με τα 2 του γκολ. Και η Τσέλσι συνεχίζει να προσπαθεί να βάλει το μεγάλο γκολ της νίκης. Για να δούμε όμως τώρα γιατί η Μπέρνλι έχει. Ευκαιρία, κόντρες, ευνοούν την Τζέλσι, καταφέρνει ο Κουλιμπαλί και την πετάει εκτός, δεν υπολόγισε καλά ο Μεντί, ευτυχώς ο Κουλιμπαλί σώζει τη φάση, Στέρλινγκ τώρα. 4 λεπτά των καθυστερήσεων, είμαστε ήδη στο 92ο. Ιβαν Τόνι θα πάει μόνος του, Τόνι για το δεύτερο του γκολ φέτος, στις καθυστερήσεις, τα φόπλακα, στις όποιες ελπίδες της Μπέρνλι, σπουδαίος Ιβαν Τόνι, ο Κριστιάνο Ρονάλντο ακόμα να σκοράρει, ο Ιβαν Τόνι έχει εμφανιστεί 2 φορές, έχει βάλει 2 γκολ και αποδεικνύεται μια πάρα πολύ καλή sleeper μεταγραφή. Τον πήραμε απλά ως rotation κομμάτι. Θέλαμε να τον σώσουμε από την Bradford που πέσε δεύτερη εθνική. Και μας ανταποδίδει τα μέγιστα. Έχει σκοράρει εναντίον της Liverpool στο Anfield. Σκοράρει και στον τεπούντο του Stamford Bridge. Ιβαν Τόνι. Δεν έπρεπε να πανηγυρίζουμε έτσι, ξαναλέω σε εμάς με την Burnley. Αλλά εδώ είμαστε. Ο Τόνι σκοράρει. Και δίνει καλή εντύπωση στον Bellingham που είναι στις κερκίδες. Δείχνει ότι η Chelsea μάχεται μέχρι τελευταίου δευτερολέπτου. Σέντρα λοιπόν. Μισό λεπτό αγώνα θα υπάρχει ακόμα. Φαντάζομαι θα το σφυρίξει ο διαιτητής όπου να είναι. Δεν γίνεται να το κρατήσει κι άλλο. Έχει ήδη. Να, μόλις τώρα θα συμπληρωθούν τα 94 λεπτά και τους δίνει την επίθεση. Σοβαρά μιλάς τώρα. Κι όμως τους δίνει την επίθεση. Τους δίνει την επίθεση για να δούμε αν θα καταφέρουμε να διατηρηθούμε ψύχρεμοι και ισορροπημένα εδώ στην άμυνα. Δεν θα βγει προς το παρόν. Χάνει ο Ρις Τζέιμς τον παίκτη του. Ροντρίγκες βγάζει το σουτ. Το σώσε με τη Ροντρίγκες στο rebound. Αχ. Γιατί ρε παιδιά. Σοβαρά. Γιατί. 4-4 Τέλεια. Ο διαιτητής αποφάσισε ότι γιατί όχι, παίξε τα δύο λεπτά, βραδελφέ. Η άμυνα πανικοβλήθηκε. Άντεξε να παίξαμε αμυνά άλλα μια ώρα, σα το ελκύσαμε. Παίξαμε πολύ καλή άμυνα για μια ώρα. Γενικότερα, εγώ θεωρώ παρότι έχουμε δεχτεί ήδη 4 γκολ εδώ, ένα προηγούμενο, δύο προηγούμενο, έχουμε δεχτεί ήδη 7 γκολ σε 3 αγώνες. Η άμυνα έχει βελτιωθεί από πέρυσι. Το πρώτο clean sheet έρχεται, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Αλλά ναι. Πολύ κρίμα. Πολύ κρίμα να τελειώσει έτσι ένα τέτοιο αγώνα. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο τουλάχιστον να πάρουμε αυτή τη νίκη με τον buzzer beater του Τόνι. Ο Ροντρίγκες απατάει. 4-4, τρεις συνεχόμενες ισοπαλίες. Όχι η αρχή που περιμέναμε φέτος στο πρωτάθλημα. Ήρθε πρόταση για τον Ομπαμενιάγκα τη Βιγιαρεάλ. Δεν τη θεώρησα πολύ ρεαλιστική, αλλά σε αυτό το σημείο που είμαστε, απλά συμφώνησε να φύγει ο Ομπαμενιάγκα, να φύγει ο Ζορζίνιο, να φύγουν παίχτες. Άμα μου έκανε τώρα η Σιβίλη πρόταση για τον Ζορζίνιο, θα τον πούλαγα, γιατί μένουν πολύ λίγες μέρες και απλά θέλω να φύγουν. Έκανα το λάθος και αρνήθηκα την πρόταση της Σιβίλης. Ο Ομπαμενιάγκα τώρα ελπίζουμε να τα βρει με τη Βιγιαρεάλ και να πάει προς τα εκεί μεριά. Κάποιες μεταγραφές έξτρα έχουν γίνει πάντως. Ο Αραούχο πήγε στην United, πολύ δυνατή ενίσχυση για την ομάδα του Manchester. Βλέπετε ότι ο Campbell τα βρήκε με την Sarmiento και έχουμε την ολοκλήρωση μιας ακόμα, ενός ακόμα δανεισμού και ετοιμαζόμαστε για Transfer Deadline Day. Ο Jeremy Frimpong πηγαίνει στην Barcelona. Η Barcelona συνεχίζει στην αποστολή της να πάρει καμιά δεκαριά right backs και να γίνει η απόλυτη ομάδα των δεξιών back. Και δυστυχώς ο Aubameyang δεν τα βρίσκει εν τέλει με την Villarreal. Ακόμα ένας δανεισμός νεαρού αστεριού. Ολοκληρώνεται και ο Μάρι Χάτσον πηγαίνει στην Μπράγκα. Η Λίβερπουλ έρχεται για τον Κουλιμπαλί, ενώ πριν λίγο δεν σας το έδειξα, έχει έρθει για τον Φοφανά. Φαίνεται ότι η Λίβερπουλ έχει σκοπό να κυνηγήσει center back. Και στα κακά νέα της ημέρας, η Παρί ολοκληρώνει τη μεταγραφή του Ραφαέλ Λεάο. Ο top μεταγραφικός μας στόχος
μετά τον Εγκουκού, δυστυχώς πηγαίνει στο Παρίσι, στη μεγαλύτερη μεταγραφή του καλοκαιριού. Το όνειρο για μένα δεν έχει τελειώσει. Δεν έχει τελειώσει ακόμα. Πιστεύω ότι το επόμενο καλοκαίρι, αν τα βρει σκούρα στο Παρίσι, γιατί έχει να ανταγωνιστεί και ένα Νεϊμάρ, μπορεί να κινηθούμε για τον Λεάο. Δεν έχει τελειώσει το όνειρο που λέγεται Ραφαήλ Λεάο για την Τσέλσι, παρότι πήρε μια γιγάντια μεταγραφή στην Paris Saint-Germain. Θα έχουμε πολλά λεφτά το επόμενο καλοκαίρι. Μπορούμε να σπάσουμε και εμείς μερικά ρεκόρ για να το φέρουμε στο πιστό Stamford Bridge. Προσπαθούμε να τα βρούμε με Μίλαν για το δανεισμό του Χάτσον Οντόι. Έρχεται η Πόρτο για το δανεισμό του Σλονίνα, θα τη δεχτούμε. Και μέσα σε όλα υπάρχει και ενδιαφέρον τη Λίβερπουλ για τον Γκβάρντιολ. Η Λίβερπουλ, είδατε, ήρθε για δύο center back δικά μας. Έφυγε ο Τζον Γκόμεθ και πήγε στη Βιγιαρεάλ. Είναι ξεκάθαρο ότι η Λίβερπουλ χρειάζεται ένα νέο center back και έχει βάλει στο μάτι τον απόλυτο μεταγραφικό μας στόχο για την άμυνα για το επόμενο καλοκαίρι. Η διαπραγματεύση είναι ακόμα ongoing, θα το τσεκάρουμε αυτό. Δεν έχω λεφτά εδώ μεταξύ. Δεν είναι ότι μπορώ να κάνω και κάτι. Δεν μπορώ να ανταγωνιστώ κάπως τη Λίβερπουλ αυτή τη στιγμή. Οπότε το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να παρακολουθώ και να προσπαθήσω με οποιοδήποτε τρόπο να κάνω disrupt τις διαπραγματεύσεις. Η Liverpool λοιπόν τα βρήκε με την Λειψία, δεν τα έχει βρει ακόμη με τον Guardiol και θα κάνω ό,τι μπορώ. Κοιτάξτε τώρα, θα κάνω έτσι μια μαλαγανιά. Δεν μπορούμε να πάρουμε τον Guardiol. Υπάρχει κάποιο σενάριο με κάποια ανταλλαγή. Για να δούμε αν θα δεχτούν αυτή την πρόταση. Θα δώσουμε Ζορζίνιο και 8 εκατομμύρια. Λες, αυτό οικονομικά βγαίνει πάντως. Τα νούμερα βγαίνουν, βγάζουν νόημα, θα μπορούσαν να το δεχτούν. Αλλά νομίζω ότι ναι, δεν θέλουν τον Ζορζίνιο. Ζητάνε 23 εκατομμύρια και τον Τσίλουελ. Δεν μπορούμε να δώσουμε καν 23 εκατομμύρια και δεν θέλω να φύγει ο Τσίλουελ. Θα το προσπαθήσω να δούμε αν μπορεί να γίνει. Δεν είχα σκοπό να τον πάρω τώρα τον Γκβάρντιολ, αλλά δεν μπορώ να τον αφήσω και αυτό να πάει στη Λίβερπουλ. Πρέπει να κάνουμε κάτι. Δεν μας έχουν μείνει σχεδόν καθόλου χρήματα. Δεν θα δώσω τον Τσίλουελ, θα δώσω τον Χάτσον Οντόι όσο και αν με πονάει η καρδιά μου. Δεν θέλω να φύγει αυτό ο παίχτη. Αλλά είναι ορισμένα πράγματα που στο ποδόσφαιρο αναγκαστικά πρέπει να γίνουν. 25% sell-on clause, 10 εκατομμύρια συν το Χάτσον Οντόι. Θα κάνουμε την προσφορά μας και κατευθείαν άρνηση. Αρνείται κατευθείαν η Λειψία, αλλά τώρα που κρατάω αισιοδοξία, σας είπα το κάνω μια μαλαγανιά. Η μαλαγανιά είναι αυτές οι διαπραγματεύσεις. Γιατί τον φέραμε εδώ τον άλλον της Λειψίας, πέταξε με το αεροπλάνο, έχασε χρόνο στις διαπραγματεύσεις και η Λίβερπουλ νομίζω ότι δεν κατάφερε να ολοκληρώσει εν τέλει τη μεταγραφή του Γκβάρντιολ on time. Κι όμως δεν τα κατάφερε η Λίβερπουλ εν τέλει, παρότι δεν το πήραμε εμείς, τουλάχιστον καταφέραμε και σώσαμε την κατάσταση και δεν πήγε στη Λίβερπουλ ο Γκβάρντιολ έτσι κι αλλιώς. Οπότε στο επόμενο μεταγραφικό παράθυρο θα μπορούμε να τον αποκτήσουμε. Είδατε ότι ένας άλλος μας στόχος, ο Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, εν τέλει πήγε στη Λειψία. Άλλη μεγάλη μεταγραφή για τη Λειψία. Και κοιτάμε για μια ακόμα φορά τις μεταγραφές που έγιναν φέτος. Καθώς τελειώνει η μεταγραφική περίοδος, η United αποφασίζει ότι είναι η καλύτερη φάση για να μας πάρει το Ζορζίνιο. Δεν μπορούσε να έρθει τις δύο μέρες νωρίτερα. Σοβαρά. Πόσο δύσκολο ήταν να κάνει την πρόταση δύο μέρες νωρίτερα. Η United λοιπόν έρχεται για το Ζορζίνιο. Ο Ζορζίνιο έχει πει ότι θέλει να φύγει για να πάει σε κάποιο πιο ηλιόλουστη χώρα. Από την άλλη, και το Manchester μια χαρά είναι. Μπορεί να βρέχει συνέχεια και να είναι σκατούπολη. Αλλά από την άλλη, θα πας να παίξει στη United. Στην Chelsea δεν σε θέλουμε πια. Μπορεί να νιώσει πιο χρήσιμο στη United. Οπότε ο Ζορζίνιο με 60 εκατομμύρια λίρες στα 32 του 31 του χρόνια, πόσο είναι, τα βρίσκει και πηγαίνει στο Manchester. Θα πάει τον Ιανουάριο, θα τον έχουμε για μισή σεζόν ακόμα μαζί μας. Εντάξει, Τραμπζασπόρ έκανε και μια πρόταση για τον Ιαν Μάτσεν, την οποία τη δεχτήκαμε στα 4,5 εκατομμύρια. Άλλη μια ομάδα που δεν μπορούσε να τον πάρει μια-δύο μέρες νωρίτερα. Ήταν πολύ δύσκολο. Και έρχεται και τότε να. Δανεισμό για το Χάτσον Οντόι. Δεν τα βρήκανε δυστυχώς με τη Μίλαν. Θα αρνηθούμε τον δανεισμό της Τότεναμ και πάμε για τελευταία φορά να δούμε πώς τα πήγαμε εμείς σε μεταγραφές. Βλέπετε, ο Άλβαρες είχε πάει στη Σεβίλη, ο Καλάμπρη στην Μπαρσελόνα, Αντζορίν, Σάρ έφυγε, Μπρόγια δανεικός, δανεικός μαζί με τον Αντζορίν στον Άγιαξ και ο Λίβαϊ Κόλουιλ. Και βλέπετε τις μεταγραφές που κάναμε εμείς. Πήραμε τον Κούντογαν, πήραμε τον Παβάρ, αγνοήσε Ντέιβις και Όντεγκαρντ, πήραμε Κουκού, πήραμε Ράις. Γενικά, καλή σεζόν. Καλή σεζόν, βλέπετε ότι ούτε ο Σλονίνα κατάφερε να πάει στην Πόρτο. Οπότε ναι, όπως πήγαν από πριν, καλή σεζόν φαίνεται να έρχεται. Μπορεί να έχουμε ξεκινήσει με τρεις ισοπαλίες, αλλά έχουμε πάρει παιχταράδες, η ομάδα έχει ενισχυθεί πάρα πολύ. Καταφέραμε και σώσαμε τον Γκβάρντιολ και θα μείνει στη Λειψία και θα κινηθούμε για αυτόν το επόμενο καλοκαίρι. Και το ερωτηματικό είναι τι θα γίνει στο μέλλον με τον πρώην μεγάλο μας στόχο, τον κύριο Ραφαήλ Λεάο. Αλλάζουμε τα νούμερα λίγο στους νέους μας μέσους, δίνουμε το 18 στον Bellingham, το 15 στον Ilkay Gundogan. Περιμένουμε ακόμα τι θα γίνει με το Mason Mount, ο οποίος θα επιστρέψει σε λίγες εβδομάδες και το συμβόλαιο του λήγει στο τέλος της χρονιάς. Πρέπει να δούμε κάτι με αυτό. Το συμβόλαιο λήγει στο τέλος της χρονιάς και για τον Pulisic, ακόμα ένας παίκτης που μας απασχολεί πάρα πολύ μέσα σεζόν και έβαλε και τον goal στην Leicester. Cristiano Ronaldo έπεσε overall και ο Μπρόγια ήδη ανέβηκε 3 overall μετά τη μεταγραφή του στη West Ham. Αλλά αυτό ήταν το πρώτο επίσημο squad report για τη φετινή σεζόν. Είδατε και τις μεταγραφές. Άμα θέλετε να δείτε κάτι έξτρα από μεταγραφές, μπορείτε να το αφήσετε σχόλια να το τσεκάρουμε στο επόμενο επεισόδιο. Άμα
θέλετε να δείτε λίγο πιο λεπτομερώς τι έγινε στη μεταγραφική περίοδο. Αλλά ναι, έτσι λοιπόν ολοκληρώνεται το μεταγραφικό παράθυρο και ετοιμαζόμαστε για την αρχή, την επίσημη εκκίνηση της νέας σεζόν. Chelsea εναντίον West Ham. Ταξιδεύουμε στο London Stadium, στο Ολυμπιακό Στάδιο του Λονδίνου, για να αντιμετωπίσουμε τα σφυριά και πλέον μπαίνουμε σε full ρυθμούς Premier League. Και εννοείται ότι ελπίζουμε επιτέλους να πάρουμε το πρώτο μας τρίποντο μετά από τρεις συνεχόμενες ισοπαλίες. Ενκουκού, Bellingham, Rice, αυτές είναι οι τρεις πολύ μεγάλες μεταγραφές. Τόνι, Παβάρ και ό,τι άλλο πήραμε τέλος πάντων. Μαρκίνιος, ο Βραζιλιάνος νεαρός στάρ που πήραμε από την Arsenal. Όλοι αυτοί είναι έτοιμοι για να ρηχθούν στη μάχη του τίτλου. Ο στόχος είναι το πρωτάθλημα και με τις μεταγραφές να έχουν πλέον τελειώσει, το transfer deadline να έφυγε, είμαστε έτοιμοι. Τώρα για κλείσιμο θέλω να αναφερθώ λίγο στο χαμό που γίνεται με τις παρεμβάσεις που κάνω. Είχα πει να μου αφήσετε feedback για το αν σας αρέσει ή όχι. Δεν το κάνατε ποτέ και μου το κάνατε στο προηγούμενο επεισόδιο. Και φαίνεται ότι πολλοί δεν είστε υπέρ. Κοιτάξτε, okay, δεν θα παρεμβαίνω στις τρελές μεταγραφές, παρότι εγώ προσωπικά διαφωνώ. Εγώ το ευχαριστούμε πολύ περισσότερο το career όταν οι μεταγραφές είναι ρεαλιστικές, παρά όταν είναι ό,τι να είναι. Θα σταματήσω να παρεμβαίνω πολύ. Αλλά υπάρχει και ένα όριο. Δηλαδή, το Davis στη Leicester ήταν too much, δεν μπορούσα να το αφήσω. Το Odegaard στην Bayer Leverkusen, εντάξει, θα μπορούσα να το αφήσω, ας πούμε. Αλλά, εντάξει, θα υπάρχει ένα όριο, δεν θα το παρακάνω κι εγώ, αλλά δεν θα το αφήνω και ξεφραγκομπέλι. Αυτά από μένα, ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολούθησατε. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είστε καλά. Σπάστε το like, χτυπήστε το subscribe. Γενικότερα, κάντε σε όλα αυτά τα καλά που ξέρετε. Και είμαστε μια μικρή ανάσα από τους 1000 subscribers. Υπάρχει πιθανότητα όταν έγινε αυτό το βίντεο να τους έχουμε φτάσει. Οπότε, ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη τη στήριξη. Και μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είστε καλά. Και όπως πάντα. Γεια σας!